Σε περίμενα. Γνωρίζω πολλά. Μιλάω λίγο. Κάθισε. Ο δρόμος σου δεν θα αλλάξει. Πάει καιρός που η φύση θρυνεί. Τα πουλιά δεν κελαϊδάνε. Τα δέντρα ψιθυρίζουν. Ο άνεμος ταξιδεύει σαν έρχεται κατευθείαν από τον Άδη. Τα αγρίμια ουριάζουν και ο ήλιος φωτίζει σαν αδύναμο κερί. Τα πένθυμα τραγούδια σου άγγιξαν τα πάντα. Ναι, ζω σε μαύρο κόσμο. Περιφέρομαι μέσα στο σκοτάδι. Πρόσεξε. Εκείνος δεν θα σε αφήσει να επιτύχεις εύκολα. Δεν έχει φύγει κανείς ποτέ από εκεί. Θα σε δοκιμάσει. Θα βάλει σε πειρασμό τις αντοχές σου, παίζοντας με το μυαλό σου. Πάω έτσι κι αλλιώς. Ηγέτης Μούσας, δέξω αυτό σαν βοήθεια από μένα. Όταν περάσεις τον αχαίροντα, οι αισθήσεις σου δεν θα σε βοηθήσουν. Μόνο η καρδιά σου θα σε οδηγήσει. Πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο είναι αυτός που έχει βρει την αληθινή αγάπη και ο πιο δυστυχής αυτός που την έχασε. Thank you.
Thank you.
Η όραση είναι η πιο ερωτική αίσθηση. Η απαγόρευσή της επιβάλλεται ως συνέπεια του πιο μετάκλητου κανόνα όλων, του θανάτου. Άφησε μια ολόκληρη ζωή μαζί της για μια ματιά που δίρκησε μια στιγμή. Το αντικείμενο του πόθου είναι το αντικείμενο που θέλουμε να ταινίζουμε, που υποφθαλμιούμε ακόμα και όταν είναι δικό μας. Έστω και γνωρίζουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος. Κάποιες φορές συνειδητά επιλέγουμε να πράξουμε το λάθος και να πάμε από την άλλη πλευρά.